Νέε διατάξει για τον έλεγχο τη εγκυρότητα των πτυχίων όσων διορίζονται αλλά και όσου παρετούνται από το δημόσιο, επεξεργάζεται το Υπουργείο Δικαιωτική Μεταρρύθμιση. Σε νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί προσεχώ, στη Βουλή προβλέπεται αυτεπάγγελτο έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων πριν από την υπογραφή των πράξεων διορισμού του, αλλά και έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών πριν από ενδεχόμενη παρέτηση δημόσιου υπαλλήλου. Σύμφωνα με πηγέ του Υπουργείου Δικαιοσύνη Μεταρρύθμιση, οι τελευταίοι μήνε έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 150 υπάλληλοι που παρατήθηκαν για να αποφύγουν προβλεπόμενες κυρώσεις. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σύντομα η αίτηση παρέτηση δεν θα γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά το διορισμό. Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο για τη λύση εργασιακή σχέση και όργανο της διοίκηση. Επιπλέον προβλέπεται ότι η μετάταξη μεταφορά υπαλλήλου του δημόσιου ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν ολοκληρώνεται αν δεν προηγηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών του.